Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog. Αυτό είναι exam edition, γιατί σήμερα και αύριο γράφω δύο διαγωνίσματα για το τρίμηνο. Είναι σημαντικά δηλαδή. Οπότε, ναι. In my life being stressed, basically. Είδα στην ελιά μου πρώτη φορά, αλλά δεν ξέρω αν μ' αρέσει και δεν ξέρω πώς φαίνεται από πίσω, οπότε θα δω το βίντεο τώρα να δω αν είναι ωραία. Επίσης έβαλα τη κολόνια μου και το λαδάκι μου και είμαι σχεδόν έτοιμη, αν και είναι πολύ νωρίς. Αλλά ναι, αν με βλέπετε κάπως όχι καλά, είναι επειδή δεν είμαι πολύ καλά. Έχω δει τελευταία φουλ με το σχολείο και τα exams. Ελπίζω να τελειώσουν σύντομα. Θα τελειώσουν την άλλη εβδομάδα την Πέμπτη, αλλά ελπίζω να έρθει σύντομα. Γιατί δεν είμαι καλά. Χθες κοιμήθηκα, δεν έκανα όσο ήθελα από διάβασμα, γιατί έβαλα πρώτα τον ύπνο μου και κοιμήθηκα από τις 10.30. Είδα έναν εφιάλτη. Ξύπνησα στις 6.30. Οπότε ναι, και σήμερα γράφω δύο πρώτες ώρες αγγλικά και θα πάω να γράψω και μετά θα φύγω όμως. Γιατί δεν έχω διαβάσει τίποτα για την ψυχολογία που γράφω αύριο. Τέλεια. Λοιπόν, είμαι έτοιμη. Έλυσα το μελί μου, δεν μ' άρεσε τελικά. Είμαι έτοιμη να φύγω. Η ώρα είναι 7.30. Οπότε, ναι, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, update time. Η ώρα έχει πάει 12.30. Και όπως σας είπα, πήγα σχολείο και έγραψα αγγλικά. Νομίζω πήγε καλά, ελπίζω. Και μετά έφυγα μετά από τις δύο πρώτες που έγραφα και πήγα να πάρω κάτι βιβλία με τη μαμά μου για το σχολείο. Μετά πήγα να φάω λίγο πρωινό γιατί δεν είχα πάει τίποτα. Τέλος πάντων, και τώρα η ώρα πήγε 12.30 και έφτασα πριν μισή ώρα σπίτι. Άλλαξα. Έχω βάλει αυτή τη φόρμα. Τέλος πάντων, study fit. Και ναι, τώρα θα ξεκινήσω να διαβάζω για την ψυχολογία που γράφω αύριο. Και μετά από αύριο, τέλος για αυτή την εβδομάδα. Και ξαναρχίζουμε για την επόμενη. Πάμε να διαβάσουμε ψυχολογία. Λοιπόν, μόλις έκανα μία ώρα διάβασμα, full, χωρίς κινητό, χωρίς τίποτα, που είμαι πολύ proud γι' αυτό, και έκανα μία από τις πιθανές ερωτήσεις που θα πέσει, την έκανα practice, και τώρα έχω κανονικά 10 λεπτά διάλειμμα, αλλά μπορεί να κάνω λίγο παραπάνω για να φάω κάτι, και μετά θα ξαναρχίσω για άλλη μία ώρα, και ναι, αυτό. Επίσης, αν είδατε, διαβάζω πάλι με αυτό το βίντεο που σας είπα, που είναι πολύ helpful, γιατί μπορώ ακριβώς να δω τι ώρα διαβάζω, πόση ώρα, πότε να κάνω break και τέτοια. Έχω σούπα για το λαιμό μου, ξεχασμένη. Πότε θα φάω αυτό και θα φάω κανονικό μεσημεριανό πιο μετά. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη σουπίτσα μου. Είναι πολύ ωραία, έβαλα και άλλο νεράκι, ζεστάθηκε. Πάω να τη φάω και να δω Friends τώρα, να ηρεμήσω λίγο. Και μετά ξαναρχίζουμε. Λοιπόν, επέστρεψα στο γραφείο μου να συνεχίσω την υπόλοιπη μία ώρα διάβασμα. Είμαι νιστάζω από τώρα, αλλά καλώς πάντων. Και ναι, η ώρα έχει πάει 3.30. Οπότε πάμε να ξαναρχίσουμε να διαβάζω και θα ξανακάνω timelapse, γιατί μόνο έτσι μπορώ να αφήσω το κινητό μου αν βγάζει βίντεο, αλλιώς δεν γίνεται.
λοιπόν, update time. Μόλις τελείωσα την άλλη μία possible ερώτηση. Βρίσκομαι σε ένα χάος, αλλά εντάξει, η ώρα είναι 5:30. Okay. Τώρα μπορεί να πάω να φάω πάλι κάτι. Εντάξει, στις 2 έφαγα, οπότε έχει περάσει λίγη ώρα. Και θέλω να πω και για ένα μπάνιο. Θα δω αν θα προλάβω να το κάνω αυτό. Και επιπλέον, έχω και ένα business homework που έχω ξεχάσει να το κάνω. Όχι, έχω ξεχάσει. Το deadline είναι σήμερα στις 11:59. Και εγώ σήμερα έχω προγραμματίσει να κάνω μόνο ψυχολογία. Έχω και μαθηματικά, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί γράφω αύριο ψυχολογία. Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι λέω. Τέλος πάντων. Οπότε, έχω αυτό το business homework. Και δεν ξέρω πότε θα βγει. Γιατί μου έχουν πει ότι θέλει τουλάχιστον 2 ώρες να το κάνω. Οπότε. Δεν θα βγει. Έβαλα να φάω τώρα κεφτεδάκια με. Κεφτεδάκια με μακαρόνια και τυράκι και μετά θα ξαναρχίσω να διαβάζω. Πήρα το τσαγάκι μου εδώ, γιατί είμαι ψηλό άρρωστη ακόμα. Συγγνώμη που αυτό το vlog είναι μόνο εγώ να μιλάω ή να διαβάζω, αλλά είναι κυριολεκτικά το 80% που έχω κάνει σήμερα. Το άλλο 20 θα είναι να κοιμάμαι. Τώρα η ώρα έχει πάει 6:10. Κάτι τέτοιο. 6:11. Και ναι, θα ξαναρχίσω να διαβάζω. Και εντάξει, είμαι νομίζω καλά για τις 6:11. Γιατί κανονικά αν είχα κάτσει στο σχολείο, θα άρχιζα τέτοια ώρα να διαβάζω. Και τώρα έχω κάνει most of it, οπότε νομίζω είμαι σε καλό δρόμο. Guys, έχει πάει η ώρα 6:46. Και τελευταία φορά που σας μίλησα ήταν 6:10. Εν τέλει μίλησα με το αγόρι μου για αυτό το μισάωρο. Οπότε πάω να αρχίσω τώρα. Η ώρα έχει πάει 9:28 και δεν έχω συνεχίσει με ψυχολογία. Και όμως έκανα μία εργασία για το business που ήταν για σήμερα. Και τώρα θα ξαναρχίσω να δω μέχρι πότε θα πάει. Και ναι. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα έχει πάει 10:51. Έχω πει ότι στις 11 θέλω να τελειώσω. Νιώθω ότι δεν τα ξέρω. Ελπίζω. Βασικά, όχι. Δεν ξέρω. Απλά είναι πάρα πολλά και πάμε. Μήπως μην ξεχάσω κάτι. Αλλά ναι, γράφω αύριο τελευταία ώρα, οπότε θα τα κοιτάξω και λίγο αύριο προφανώς. Γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Έχω κάνει flashcards, ολόκληρο σχεδιάγραμμα. Χαμός. Τώρα θα πάω για ένα μπάνιο, γιατί νιώθω χάλια. Διαβάζω άνετα 5 ώρες σήμερα. Πόσες. Έχω κάνει πολλά διαλύματα, οπότε δεν νιώθω ότι έχω πεθάνει το διάφεσμα. Αλλά ναι. Από το μπάνιο. Νιώθω πολύ ωραία. Το είχα βάλει στο βούλκα αυτό που πήγα από πάνω. Καθαρίσω λίγο τη φάτσα μου γιατί δεν ξέρω. Δεν συνηθίζω να το κάνω αυτό. Με εννοώ με το μισελέ. Γιατί δεν έχω make-up αυτή τη στιγμή. Αλλά νιώθω full τη φάτσα μου βρώμικη και μπλιάκ. Να δούμε τι θα βγάλει. Δεν έβαλα κάτι πολύ. Δεν είμαι βρώμικη, πάλι θέλω. Αφού έπρεπε να πάει. Υπομονώ αύριο που έχω και εξάωρο να γυρίσω σπίτι, να κοιμηθώ. Θα κοιμηθώ 2 ώρες full. Και μετά λέω να πάω για τένις και να μην πολύ διαβάσω αύριο. Ώστε να μην ξεκουραστώ πολύ την Παρασκευή και να ξεκουραστώ αύριο. Εμείς, ενώ είναι 17 Νοέμβρη την Παρασκευή, έχουμε σχολείο. Τέλειο. Τέλειο.
Λοιπόν, έβαλα και τις ωραίες μου πιτζαμούλες. Δείτε τι ώρα σπούν. Έχουν λάμα. Τις βάζω όταν θέλω να νιώσω καλύτερα. Και είναι πολύ καλές. Κάτι ήθελα να πω, αλλά το ξέχασα. Δεν θυμάμαι. Να, τώρα ετοιμάζομαι για ύπνο. Και αυτά. Πάμε για ύπνο. Hydration, πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι το end αυτού του βίντεο. Με συγχωρείτε αν ήταν λίγο boring ή... δεν ξέρω. Ή δεν σας άρεσε τόσο, αλλά... αυτή η εβδομάδα δεν είναι πολύ interesting. Οπότε το μόνο vlog... και είναι και πολύ busy, οπότε το μόνο βίντεο που μπορούσα να κάνω εδώ θα ήταν vlog. Και το μόνο πράγμα που κάνω τώρα είναι να διαβάζω. Οπότε είχαμε exam vlog. Αν σας άρεσε όμως, πείτε μου αν θέλετε να κάνω κι άλλα στα επόμενα exams. Θα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλάκια, καληνύχτα, καλημέρα. Και αν μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο, κάντε comment αυτό εδώ πέρα το emoji. Να δω πόσοι βλέπετε όλα τα βίντεο. Bye!